Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια δραστηριότητα ταιριάσματος εικόνων στην πλατφόρμα IMI και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή IMI Content. Έχουμε ήδη πατήσει να μπούμε στην IMI, πατάμε είσοδος και στη συνέχεια κάνουμε είσοδο με τα στοιχεία που έχουμε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Πατάμε το IMI Content και μας εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες εφαρμογές. Αν δεν βλέπουμε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, μπορούμε να επιλέξουμε Image και είναι το Image Pairing. Κάνουμε κλικ επάνω του και ξεκινάμε τη δημιουργία της δραστηριότητας. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες μπορούν να έχουν πάρα πολλές εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση. Για παράδειγμα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τέριασμα εικόνων για αντικείμενο και το αρχικό τους γράμμα. Για παράδειγμα, να βάλουμε μία εικόνα καρέκλας, τραπεζιού και ποτηριού και αντίστοιχα στην άλλη στήλη να υπάρχει το γράμμα K, το γράμμα TAF και το γράμμα P. Και να πρέπει τα παιδιά να ταιριάξουν το σωστό γράμμα με το αντικείμενο το οποίο ξεκινάει από το γράμμα αυτό. Επίσης, μπορεί να βρει εφαρμογή και στην πληθυκότητα των αριθμών. Για παράδειγμα, στη μία στήλη θα υπάρχουν αντικείμενα συγκεκριμένων ποσοτήτων, 4, 5, 3, 2 κτλ. Και στην άλλη στήλη μπορούν να υπάρχουν οι αριθμοί. Οπότε το παιδί θα πρέπει να ταιριάξει τα αντικείμενα με τον αριθμό που δείχνει τα αντικείμενα αυτά. Πάμε όμως να το δούμε σε εφαρμογή. Καταρχήν, πρέπει να δώσουμε ένα τίτλο στο αντικείμενό μας. Εγώ θα γράψω πληθυκότητα. Ελιά. Και στη συνέχεια μπορούμε να γράψουμε την περιγραφή της άσκησης. Και στη συνέχεια θα πρέπει να δώσουμε μία περιγραφή της άσκησης. Σύρε τα κλαδιά από αριστερά στον αριθμό που δείχνει πόσες ελιές έχουν πάνω τους. Λοιπόν, μπορούμε επίσης να προσθέσουμε με τα δεδομένα. Βλέπουμε πατώντας το κουμπάκι με τα δεδομένα ότι ο τίτλος είναι συμπληρωμένος αυτόματα. Επιλέγουμε την άδεια χρήση. Εγώ συνήθως επιλέγω την άδεια CC-BY-NC-ND από την Creative Commons, που σημαίνει ότι ο τελικός χρήστης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Θα πρέπει να αναφέρει όμως το δημιουργό. Δεν μπορεί να το πουλήσει και να βγάλει κάποια έσοδα από αυτό και επίσης δεν μπορεί να κάνει παράγωγα. Επιλέγουμε λοιπόν αυτή την άδεια. Μπορούμε να επιλέξουμε και το έτος. Την πηγή δεν χρειάζεται να τη συμπληρώσουμε αυτή τη στιγμή γιατί είναι μια πρωτότυπη δραστηριότητα. Στο δημιουργό επίσης συμπληρώνεται το όνομά μας. Πατάμε αποθήκευση δημιουργού και στη συνέχεια αποθήκευση με τα δεδομένα. Και πάμε τώρα να προσθέσουμε τις εικόνες. Πολύ σημαντικό είναι όταν βρίσκεται εικόνες αυτές να είναι είτε public domain license, δηλαδή να είναι ελεύθερες σε χρήση και χωρίς να χρειάζεται να αναφέρετε το δημιουργό, ή τουλάχιστον να προσέξετε πάρα πολύ την άδεια που καλύπτει την κάθε εικόνα σας, ώστε αν χρειάζεται αναφορά στο δημιουργό να το προσθέσετε στο κατάλληλο πεδίο. Έχω επιλέξει όλες οι εικόνες μου να είναι public domain license, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω και καμία αναφορά. Στο εικόνα λοιπόν έχω την πρώτη κάρτα, προσθέτω την εικόνα μου. Και βάζω το κλαδάκι με την μία ελίτσα. Μπορώ να γράψω και αριθμό 1 και τώρα μου ζητάει να βάλω την αντίστοιχη εικόνα. Πατάω λοιπόν προσθήκη και πατάω τον αριθμό 1, δηλαδή θα πρέπει αυτή η εικόνα να ταιριάζει πάντα με αυτόν τον αριθμό. Βλέπετε ότι όταν εισάγω καινούργια εικόνα, μου εμφανίζεται και ένα κουμπάκι που λέει επεξεργασία εικόνα, σε αν θέλω να αλλάξω κάτι σε αυτήν. Είναι πολύ φτωχά όμως εντός εισαγωγικών τα εργαλεία, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε τα πολύ βασικά, όπως για παράδειγμα περικοπή ή κάτι τέτοιο, και επεξεργασία πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πατήσω επάνω, μπορώ να δώσω ένα τίτλο, τον τίτλο που έχει η εικόνα εκεί που τη βρήκα, να αναφέρω το δημιουργό, τη χρονιά που δημιουργήθηκε η εικόνα αυτή, την πηγή και επίσης το είδος της άδειας. Εμένα, όπως σας είπα, όλες οι εικόνες είναι public domain license, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω και αναφορά στο δημιουργό. Εάν όμως έπρεπε, καλό θα ήταν να συμπληρώσω τα πεδία αυτά για να φαίνεται το είδος της άδειας. Έχω ετοιμάσει λοιπόν την πρώτη καρτέλα μου και πάω να δημιουργήσω τη δεύτερη κάρτα. Πατάω στη δεύτερη καρτελίτσα. Πατάω πάλι προσθήκη, βάζω τις δύο ελίτσες, γράφω και εδώ τον αριθμό 2, εάν θέλω σαν εναλλακτικό κείμενο, ώστε αν δεν εμφανιστεί η εικόνα να εμφανίζεται το κείμενο αυτό. Και πατάω προσθήκη να βάλω και τη δεύτερη εικόνα μου, που είναι ο αριθμός 2. Άρα το δεύτερο τέριασμα εικόνων θα είναι το κλαδάκι με τις δύο ελίτσες που θα πρέπει ο χρήστης να το αντιστοιχίσει με τον αριθμό 2.
Είδα ότι τελειώσανε οι κάρτες μου, οπότε πατάω προσθήκη κάρτας. Πατάω και πάλι εικόνα και βάζω το κλαδάκι με τις τρεις ελιές. Γράφω τον αριθμό 3 σαν εναλλακτικό κείμενο και προσθήκη για να βάλω τον αριθμό 3. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τις ρυθμίσεις της άσκησης. Εάν θέλω, μου δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ένα κουμπί για νέα προσπάθεια. Εγώ το τσεκάρω. Στην άλλη καρτελίτσα δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Και τώρα πάω να επιλέξω λέξεις κλειδιά. Βάζουμε πάντα σχετικές λέξεις κλειδιά με αυτό που φτιάχνουμε. Εγώ βάζω πάντα e-learning, ελιά, πληθυκότητα, αριθμοί, αντιστοίχηση. Πατάω και το κουμπί εμφάνιση κουμπιού χρήσης, θα σας πω μετά που χρησιμεύει, και στη συνέχεια πατάω δημιουργία. Είναι καλό όταν ξέρετε από πριν ότι θα αργήσετε να κάνετε μια διαδικασία, να πατήσετε έστω και αρχικά το κουμπί δημιουργία και μετά κάθε φορά να πατάτε ενημέρωση, ώστε να μην χαθεί η δουλειά σας σε περίπτωση που αργήσετε πάρα πολύ να την ολοκληρώσετε. Οπότε, εγώ επειδή ήξερα από την αρχή ότι δεν θα μου πάρει πολύ χρόνο, δεν το έκανα. Πατάω λοιπόν το κουμπάκι δημιουργία τώρα και δημιουργείται η ασκησούλα μου. Βλέπετε ότι στο κάτω σημείο υπάρχει μια μπάρα που λέει χρήση, ενσωμάτωση και υλοποιημένο με την εφαρμογή IMI Content. Εάν πατήσω το κουμπάκι χρήση, μου δίνεται η δυνατότητα να κατεβάσω αυτό το αρχείο στον υπολογιστή μου και να το βάλω σε κάποια άλλη πλατφόρμα ή να το ανεβάσω στο φωτόδεντρο. Αυτή τη στιγμή δεν θα το κάνω. Επίσης, εάν θέλω να το ενσωματώσω σε ιστοσελίδα ή σε κάποιο αποθετήριο όπως για παράδειγμα το φωτόδεντρο, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον κώδικα iframe. Και επίσης, κάνοντας αντιγραφή το URL του αντικειμένου, μπορώ να το ανοίξω σε μια καινούργια καρτέλα ή ακόμη και να το στείλω σε συναδέλφους, να το ανεβάσω σε κάποιο blog, να το ανεβάσω σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε λοιπόν την εφαρμογή αυτής της δραστηριότητας. Μου έχει βάλει στη μία στήλη τις τρεις σελίτσες, τις δύο και τη μία. Έχει ανακατέψει τις καρτέλες με τους αριθμούς και μου έχει βάλει πρώτα το 3, μετά το 1 και μετά το 2. Και πρέπει λοιπόν εγώ ως τελικός χρήστης να παίρνω την εικόνα από αριστερά και να την τοποθετώ στο τέρι της δεξιά. 3, 2, 1. Όταν τελειώσουμε το τέριασμα των εικόνων, πατάμε το κουμπάκι έλεγχος. Και εδώ μου εμφανίζεται η βαθμολογία, 3 στα 3. Σε περίπτωση λοιπόν που ο χρήστης θέλει να ξαναπαίξει το παιχνίδι, πατάει το κουμπάκι επανάληψη και ανακατεύονται και πάλι και οι εικόνες από αριστερά και οι εικόνες από δεξιά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο εργαλείο για να το χρησιμοποιήσετε και για ό,τι θέλετε μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο και να σας απαντήσω άμεσα. Ευχαριστώ!